φίλε μου Αλέξη, το λαβρά το γράμμα σου και με ρωτάς τι γίνομαι, τι κάνω. Μάθε ο γιατρός, πως είπε στη μητέρα μου, ότι σε λίγες μέρες θα πεθάνεις. Είναι καιρός όπου έπληξα διαβάζοντας όλα τα ίδια που έχω εδώ βιβλία, κι όλα ερωτούσα κάτι νέο να μάθαινα, που να μου φέρει λίγη ποικιλία. Κι ήρθενε χθες το νέο έτσι απροσδόκητα, σιγά ο γιατρός στο διάδρομο εμιλούσε και τα άκουσα, στο διάδρομο εσκοτίνιαζε κι ο θόρυβος του δρόμου σταματούσε. Έκλαψα βέβαια κάτω από την κουβέρτα μου, λυπήθηκα για σκέψου τόσο νέος, μα στον εαυτό μου αμέσως υποσχέθηκα πως θα φανώσαν πάντοτε γενναίος. Θυμάσαι που ταξίδια ονειρευόμουν κι είχα ένα διαβήτη και ένα χάρτη και πάντα για να φύγω ετοιμαζόμουν, κι όλο η μητέρα μου λέγε το Μάρτι. Τώρα στο τζάμι ένα χαράβι εσκάρωσα και ένα του μάγκρ στη χάκη έχω σκαλίσει. Τη θλίψη στα ταξίδια κρύβεται απειρή, κι εγώ για ένα ταξίδι έχω κινήσει. Να πεις σ' όλους τους φίλους χαιρετίσματα, κι αν τύχει να απαντήσεις την Ελένη, πως με ένα φορτηγό πες της μπαρκάρισα και τώρα πια να μην με περιμένει. Αλήθεια ο χάρος ήθελα να ερχότανε σαν ένας καπετάνιος να με πάρει, χτυπώντας τις βαριές πετσινές μπότες σου και ένα μακρύ τσιμπούκι να φουμάρει. Αλέξη, νιώθω τώρα πως σε κούρασα, μπορεί κιόλας να σε κάνω να κλάψεις. Δε θα βρεις βέβαια λόγια για μια απάντηση, μα δε θα λάβεις κόπο να μου γράψεις.